τις τελευταίες συζητήσεις μας προεκλογικού χαρακτήρα. Πέφτει η αυλαία εξάλλου στις 12 τα μεσάνυχτα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Από αύριο υπάρχουν απαγορεύσεις, όπως προβλέπετε, και βάσει του νόμου. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με την υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Βέβαια, με θητεία και στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο ουσιαστικά θα παραδώσει τη σκυτάλη στο επόμενο. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλησπέρα σας από τα Γιάννα. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Σταύρου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος μιας ακόμη δύσκολης προεκλογικής περίοδου, γιατί σίγουρα για όλους εσάς, τους νυν και εκ νέου υποψηφίους ευρωβουλευτές, είναι μια δύσκολη αυτή η διαδικασία. Μιλάμε για εκλογές που ουσιαστικά υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Άρα καλείστε και κληθήκατε για μία ακόμη φορά να οργώσετε στην κυριολεξία ολόκληρη τη χώρα. Ναι, και ξέρετε ότι στενοχωριόμαστε για εκείνα τα μέρη που εκ των πραγμάτων δεν έχουμε κατορθώσει να πάμε. Είναι πολύ μεγάλη η χώρα μας όταν πρέπει να τη διανύσει προεκλογικά. Και πολύ υπέροχη βέβαια. Οπότε εκεί που δεν πάμε, αισθανόμαστε ότι μπορεί να αδικήσαμε, ας πούμε, τον τόπο, αλλά οι πολίτες καταλαβαίνουν. Γιατί τώρα υπάρχουν και οι ηλεκτρονικές επισκέψεις. Οπότε μπορούν να καλύψουν ένα κενό, μπορούμε να πούμε. Είχατε λοιπόν την δυνατότητα να μιλήσετε με τον κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ποια είναι η δική σας αίσθηση αναφορικά με την συμμετοχή τελικά ή αν θα αποδειχθεί μεγάλη αποχή στην κάλπη της ερχόμενης Κυριακής. Θα έλεγα, κυρία Σταύρου, επειδή γυρίζουμε πάνω από 3 μήνες, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τον τελευταίο 1 μήνα, λίγο παραπάνω, έχει ενταθεί το ενδιαφέρον, γιατί οι πολίτες, ξέρετε, μπορεί να έχουν κατά το παρελθόν μια χαλαρή αντίληψη ως προς τις ευρωεκλογές ή να τις έχουν υποτιμήσει ή υποβαθμίσει σαν δεύτερης κατηγορίας, αλλά προσπαθήσαμε όλοι, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, αλλά και τους άλλους πολιτικούς, να δώσουμε στους πολίτες ενημερωτικά ποια είναι η σημασία των ευρωεκλογών, γιατί είναι σημαντικές και ποιος είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών, τι μπορούν να φέρουν για την πατρίδα, τι έχει γίνει βέβαια την πενταετία που πέρασε. Είχαμε πολύ σημαντικές ανατροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε μια πανδημία που ουσιαστικά άλλαξε τη ζωή όλων μας για τουλάχιστον 2,5 μήνες με διάφορα επακόλουθα. Είχαμε τον πόλεμο της Ρουσίας κατά της Ουκρανίας που έφερε μια αναστάτωση και έναν επαναπροσδιορισμό της ενεργειακής πολιτικής, διότι ξέραμε ότι από εκεί είχαμε φτηνή ενέργεια και πλέον οι δεσμοί αυτοί αποκόπηκαν. Έχουμε νέα μεταναστευτικά κύματα και ρεύματα τα οποία έρχονται από τη Λιβύη. Η Ευρώπη δηλαδή βρίσκεται σε μια αναστάτωση όπου και οι χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης κατάλαβαν ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε δύσκολα σύνορα και δύσκολους, ας πούμε, συνομιλητές λόγω γεωγραφικής θέσης, αλλά τώρα και μια αναθεωρητική πολιτική του Προέδρου Πούτιν δείχνει ότι ουσιαστικά χρειάζεται μια θωράκιση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και προκύπτει μια νέα αναγκαιότητα που την έθεσε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, για την ουσιαστική ρύθμιση, οργάνωση, μελέτη και τακτοποίηση, ας πούμε, μια ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία και ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτείται, ένα δηλαδή ιδιαίτερο ταμείο για την άμυνα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται τα κράτη-μέλη. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθμεί 500 000 ανθρώπους και είναι, όσο και αν υπάρχουν χώρες που είναι πιο οικονομικά ευνοημένες από κάποιες άλλες, είναι μια ουσιαστική τεράστια οικογένεια, θα έλεγα, η οποία έχει πια καινούργια προβλήματα. Πρέπει να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ανώτατο επίπεδο, από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, νομοθετικά ότι καλύπτει ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, να στρέψει δηλαδή την ευρωπαϊκή πολιτική περισσότερο προς τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια θυμόμαστε ότι έχει μάλλον εστιάσει στις πολιτικές των συμφερόντων μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, άλλων χωρών. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε προβλήματα τα οποία δεν είχαμε στο παρελθόν τόσο επιτακτικά, την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση, την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπαμε τη μετανάστευση που τώρα οριοθετήθηκε και θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική αλληλεγγύη, οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να δούμε στην εφαρμογή πώς θα λειτουργήσει αυτό. Έχουμε μια νέα οδηγία, αυτό είναι αν θέλετε και
υπέρ μας, το καμαρώνουμε γι' αυτό και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, γιατί συμβάλαμε σημαντικά και η ομιλούσα είχα το φάκελο για το διαδίκτυο, δηλαδή την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, ένα πολύ καλό νομοθέτημα και σε προληπτική και σε κατασταλτική κατεύθυνση και σε πρόνοιες για την προστασία των θυμάτων. Και έχουμε δηλαδή μια άλλη Ευρώπη, μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση με μια επιτακτική βέβαια πια πολιτική διεκδίκησης οικονομικών κονδυλίων για τις καταστροφές που έχουμε υποστεί από την κλιματική αλλαγή. Εμείς έχουμε περιοχές όπως τη Θεσσαλία, τον Εύρο, που είχαν καταστραφεί από καιρικά φαινόμενα και από ουσιαστικά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τις περιουσίες τους. Σε αυτό χρειαζόμαστε αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα έβαλα όλα έτσι κάπως λίγο ατάκτως ερημένα, κυρία Σταύρου, για να πω ότι την επόμενη τριετία ούτως ή άλλως έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Εγώ ευτυχώς θα πω, άλλοι απλώς θα πρέπει να το δεχτούν όσοι είναι απέναντι πολιτικά. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο θα πάει την επαύριο με τις συμμαχίες που έχει χτίσει, με την αναβάθμιση της Ελλάδος που την έχει επιτύχει, παλαιότερα ήμασταν ουραγοί, τώρα είμαστε πρωταγωνιστές, να διεκδικήσει και το νέο πακέτο ανάκαμψης, που λύγει, το παρόν λύγει το 26, και νέα οικονομικά κονδύλια και νέες πρόνοιες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τόσους τομείς στους οποίους πραγματικά αυτά τα κονδύλια μαζί με το ΕΣΠΑ απευθύνονται, υγεία, παιδεία, υποδομές, διαρθρωτικές αλλαγές, καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε κάνει εμείς εθνικές πολιτικές σε σωστή κατεύθυνση. Είναι πολλά να γίνουν ακόμη. Επομένως αυτό το όλο το ανοιχτό μέτωπο με πολύ σημαντικά ζητήματα πάνω στο τραπέζι απαιτούν μια ισχυρή ευρωομάδα των 21 ευρωβουλευτών. Μακάρι να μην, εγώ θα το πω, να μην ακολουθηθεί ξανά, να μην συνεχιστεί μια νοοτροπία που είχαμε αυτή την πενταετία και μας πλήγωσε, να υπάρχει ας πούμε κατηγορία της κυβέρνησης στο εξωτερικό, μια εξαγωγή αντιπολίτευσης όπως έχουμε πει από το 2021 και η χώρα έτσι κατηγορήθηκε, γκριζαρίστηκε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η εικόνα της. Βέβαια όλα αυτά μπήκαν στον κάλαθο των αχρήστων, το λέω έτσι επιθετικά, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που διαπιστώνει στο κράτος μέλος, στο κράτος δικαίου, κάθε κράτος μέλους, κάθε χρόνο, είναι τυπική διαδικασία, αλλά και ουσιαστική στον ελεγχό της, και έχει διαπιστώσει ότι πράγματι η Ελλάδα και στις συστάσεις της Επιτροπής συμβαδίζει και συμμορφώνεται, και εννοείται είναι μια δημοκρατική χώρα με εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και με μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, εκλεγμένη δημοκρατικά, που πορεύεται πλέον έξω από τα μνημόνια, έξω από τις χρεοκοπίες, είναι σε μία σωστή κατεύθυνση, με πολλά φυσικά προβλήματα. Εξού φαντάζομαι και το διακύβευμα που θέτει μπροστά στην κάλπη της 7ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός, που μιλά για σταθερότητα. Τελικά διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, κυρία Βόζεμπεργκ? Είναι σημαντικό. Αυτή την έννοια έχει σταθερότητα που τονίζει ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυνατή φωνή που θα ενισχύσει και τη διεκδικητική φωνή του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση είναι σταθερή, έχει μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά χρειάζεται και μια ενδυνάμωση στην ευρωπαϊκή εικόνα. Εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εντασσόμαστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, και η φωνή μας πια μετά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και μια κυβέρνηση πολύ ισχυρή κοινοβουλευτικά, είναι και η πιο ισχυρή, η πιο δυνατή φωνή μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο θα μπει μπροστά στις πρωτοβουλίες. Βέβαια, δεν εφησυχάζουμε και δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος της ανόδου πανευρωπαϊκά της ακροδεξιάς. Και φαίνεται ήδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δηλαδή ήδη, επειδή κάποιες χώρες ψηφίζουν και αρχίζουν να υπάρχουν και αποτελέσματα, φαίνεται μια τέτοια άνοδος, κυρία Βόζεμπεργκ. Βέβαια, το δείχνουν και οι έρευνες τελευταίες και η προσέγγιση της Λεπέν στη Μελώνη πρόσφατα, που μπορεί ας πούμε αυτές οι δυνάμεις υπερσυντηρητικές, θα λέγαμε, ακροδεξιές ή υπερσυντηρητικές, δεν είναι Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η επόμενη μέρα λοιπόν, που χτίζαμε εμείς ανέκαθεν σημασία συμμαχίες με τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και με τους φιλελευθέρους, πρέπει να το ξαναδούμε και να δούμε ποιες άλλες δυνάμεις θα συμπράξουν, ούτως ώστε και στην εκλογή
των προσώπων των ανωτάτων οργάνων. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε προτείνει την κυρία Φοντερ Λάιεν. Θεωρούμε ότι είναι μια Ευρωπαία πρόεδρος της Επιτροπής με πολύ σωστές δράσεις. Το απέδειξε και στη διαχείριση του θέματος της πανδημίας και όχι μόνον. Την έχουμε προτείνει, αλλά πρέπει να ψηφιστεί. Πρέπει να ψηφιστεί από ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι συνομοθετικό όργανο. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας και στο επίπεδο των συμμαχιών και των συμφωνιών και στο επίπεδο των συνεργασιών μεταξύ μας, στους φακέλους που θα χειριστούμε μέσα στην πολιτική μας ομάδα, που θα είναι θεματικοί φάκελοι. Ομιλούσα παραδείγματος χάρη, είχα τουρισμό, ναυτιλία, μεταφορές, μετανάστευση, διεθνές έγκλημα, κακοποίηση γυναικών, επιτροπή και ισότητας των φύλων. Εκεί είχα και έχω ακόμη την αντιπροεδρία, μέχρι να δούμε αν θα ξαναεκλεγώ κι εγώ ή όποιος άλλος εκλεγεί, θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες και συμμαχίες όπου αυτό επιβάλλει το συμφέρον της χώρας μας. Αυτό είναι ο ρόλος των ευρωβουλευτών. Δεν είναι να κάνουν αντιπολίτευση στην πατρίδα μας, εκτός των τυχών. Κύριε Βόζενμπεργκ, επειδή η πολιτική έχει συνέχεια σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα το Ευρωκοινοβούλιο που πρόκειται να παραδώσει τη σκυτάλη είχε κάνει προεργασία σε σημαντικά θέματα που υπό τη νέα του σύνθεση τα ευρωπαϊκά όργανα θα κληθούν να προχωρήσουν. Ποια είναι αυτά, έχουμε μία εικόνα για κρίσιμα ενδεχομένως ζητήματα, τα οποία είναι τα πρώτα που θα έρθουν στα επόμενα ευρωπαϊκά όργανα με τη νέα του σύνθεση? Έχει γίνει προεργασία. Καταρχάς είχαμε αυτά τα δύο νομοθετήματα, δηλαδή το πιο άρτιο νομοθέτημα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Η ομιλούσα, είχα και την ευθύνη του φακέλου για το διαδίκτυο. Εκεί είναι το τοπίο, θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί εκεί εντάσσεται και κακοποίηση, έστω και μέσω του διαδικτύου, που πολλές φορές εξελίσσεται σε φυσική, όταν υπάρχουν ορυμίες από ανώριμα παιδιά, από παιδιά στην εφηβεία που δεν μπορούν να φιλτράρουν και την είδηση. Είναι πολύ ειδικά θέματα. Εκεί κάναμε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια και εμπεριέχεται αυτός ο φάκελος στο νομοθέτημα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Είχαμε επιτέλους την υποχρεωτική αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό και τη διαχείριση κρίσεως, που τη θέσαμε πρώτων ευθυνών των Ευρωπαίων, που από το 2015 μέχρι το 2019 ουσιαστικά είχαν πει ότι την ευθύνη ας την κρατήσουν οι χώρες πρώτης υποδοχής. Τώρα έγιναν αλλού οι χώρες πρώτης υποδοχής, γιατί έρχονται από αλλού. Λέω, ένα νομοθέτημα το οποίο θα απασχολήσει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας. Και είχαμε και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού πλέον μελετάτε πολύ σοβαρά η αναθεώρηση εκ του μηδενός της κοινής αγροτικής πολιτικής, γιατί είδαμε ότι για πρώτη φορά, παραδείγματος χάρη, ήταν τρακτέρ έξω από την πόρτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναστατώθηκε όλη η Ευρώπη από λάθος μελέτες, οι οποίες έδωσαν, αν θέλετε, περισσότερο βάση στην κλιματική αλλαγή, περιορίστηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δεν υπήρξε επισταμένος και σωστός οργανωμένος έλεγχος προϊόντων εισαγωμένων. Αλλιώς διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενέργεια και τις τιμές πλέον που από εκεί κατευθύνονται. Πρόσφατα είχαμε και μια επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού για να ελεγχθούν σε κάποιο βαθμό, γιατί είναι πλέον αναγκαίο με ευρωπαϊκή εποπτεία οι πολυεθνικές που ακολουθούν ταχύτητες κατά τα συμφέροντά τους, οι οποίες δεν δείχνουν μια, αν θέλετε, δίκαιη ουσιαστικά πολιτική ανά τα κράτη-μέλη, αλλά σταθμίζουν την γεωγραφική απόσταση, τα κόστη των μεταφορών, τον όγκο των παραγγελιών ενδεχομένως. Είναι δηλαδή μια άνηση συμπεριφορά, η οποία βεβαίως είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και για την ακρίβεια που η χώρα μας, η κυβέρνησή μας, έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές δράσεις, όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και τώρα και το αντιμετωπίσαμε και προεκλογικά. Το είδαμε συμπολίτες μας να διαμαρτύρονται, να υπάρχουν κατηγορίες που πιέζονται υπερβολικά. Αναγνωρίζουν μεν τις κυβέρνησεις τις προσπάθειες στα πλαίσια του δημοσιονομικού περιθωρίου που διαθέτει, αλλά απ' την άλλη ζητούν περισσότερα και έχουν δίκιο οι πολίτες, σε πολλά έχουν δίκιο. Πρέπει να επιταχύνουμε περισσότερο και τις εθνικές δράσεις και εκείνες οι οποίες βοηθούνται από τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κοινές ευρωπαϊκές πρόνοιες που και εμείς τις υιοθετούμε στα εθνικά μας δίκαια και στις ανταλλαγή κοινών πρακτικών για άλλα μείζωνα ζητήματα. Τελικά, είναι το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Βόζενμπεργκ, η ακρίβεια σχετίζεται ή όχι τελικά με τις Βρυξέλλες? Και το εννοώ γιατί, και το ρωτώ γιατί τις τελευταίες ώρες μία αναφορά του συνυποψήφιου σας, του κυρίου Μεϊμαράκη, έχει μεταφραστεί ως μία άποψη που εκθέτει τον Πρωθυπουργό με αφορμή και την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν.
Δεν έχω ακούσει ακριβώς τι είπε ο κύριος Μημαράκης, αλλά σίγουρα θα εννοούσε ότι αντιλαμβανόμαστε στο βαθμό που είναι η ακρίβεια ένα ελληνικό θέμα. Εκεί η υπεύθυνη κυβέρνηση έχει προβεί σε πάρα πολλές συγκεκριμένες ενέργειες, για να μην πω ενδεικτικά την άνοδο του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, με προοπτική να εξελιχθούν στα 950, η άνοδος του μέσου μισθού, συγκεκριμένη και επισταμένη έλεγχη στην αγορά, ήδη έχουν αθροίσει στον προϋπολογισμό μας πάνω από 20 εκατομμύρια και πάνω από 45 έλεγχοι, με πολύ ισχυρά πρόστιμα, και όσοι τα υποτιμούν δεν παρατηρούν ότι την επόμενη μέρα μπαίνουν στη μαύρη λίστα και αυτές οι εταιρείες και το σκέφτονται ξανά. Δηλαδή γίνονται ενέργειες πολύ και ως προς τα προϊόντα που περιορίζεται η δυνατότητά τους να προβαίνουν σε ειδικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έχουν μια μορφή τιμωρητική από την κυβέρνηση βεβαίως. Έχει σχέση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η επιστολή, παραδείγματος χάρη, του κυρίου Πρωθυπουργού, που απευθύνεται στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μια σημαντική χρονική στιγμή, διότι άντε πόρτας εκλογών, και εκείνη ενδεχομένως θα σκεφτεί ότι είναι συμφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δείξει μια εποπτεία και μια μέρημνα και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό. Προφανώς κάτι τέτοιο θα ήθελε να πει ο κ. Μημαράκης, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω αυθεντικά, δεν την άκουσα αυτή τη δήλωση. Αλλά σίγουρα συναρτώνται. Είναι, και μην ξεχνάμε, ότι και ο πληθωρισμός σε κάποιο βαθμό είναι εισαγόμενος, σε κάποιο βαθμό είναι και εγχώριος. Όλα συνδέονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όλα άλλαξαν με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Να μην ξεχνάμε και την καινούργια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε, ας πούμε, και εκεί υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν φαίνεται να τελειώνουν γρήγορα. Και στο σημείο αυτό, αν με επιτρέπετε, ήθελα να τονίσω ότι έχει σημασία και η θωράκιση της χώρας μας. Η ομιλούσα μετήχα στην κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου είχαμε αναδείξει όλα τα χρόνια τις παραβιάσεις και παραβάσεις της Τουρκίας σε βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητας, των χωρικών υδάτων, της περιοχής μας και της Κύπρου. Και εκεί βέβαια ο κύριος Πρωθυπουργός έχει συνάψει τα 4,5 χρόνια πολύ σημαντικές αμυντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και τη Γαλλία. Αλλά πέραν τούτου η αμυντική αυτονομία στο επίπεδο της άμυνας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Και σε αυτό βέβαια έχει μπει στο τραπέζι, ξεκίνησε η συζήτηση, και εγώ πιστεύω ότι στη λήξη αυτής της θετίας που έρχεται αυτό θα έχει επιτευχθεί, θα έχει οργανωθεί, θα έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Φτάνοντας στο τέλος προς τη συζήτησή μας, κυρία Βόζεμπερκ, θα σας ζητούσα να κάνετε μία απεύθυνση σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μπροστά στην κάλπη της ερχόμενης Κυριακής. Έχουμε έναν, επιτρέψτε μου, εντός εισαγωγικών, ακήρυχτο εχθρό. Είναι η αποχή, για την οποία πολλοί υποθέτουν ότι θα είναι πολύ υψηλή. Δεν μας τιμά, κυρία Σταύρου, η αποχή. Ήμασταν ανέκαθεν η κοινωνία πολιτών, η οποία είχε συμμετοχική διαδικασία στις αρχαιρεσίες. Και πρέπει να ξέρουμε ότι μια χώρα που έφερε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό στον πλανήτη δεν μπορεί να απέχει από κορυφαίες διαδικασίες όπως είναι το δικαίωμα της ψήφου. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη φορά, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το δικαίωμα αυτό ως υποχρέωση και καθήκον προς τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Και να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και προσωπική καλή επιτυχία, κυρία Βόζεμπερκ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.